Σε μια σημαντική διαδικτυακή ημερίδα συμμετείχε ο πρόεδρος του Σωματείου ΑΜΕΑ Ροδόπης, Τρυφώνας Καρούτζος, με θέμα την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε ορεινούς δρυμούς. Τις συμμετοχές και τα όσα συζητήθηκαν ανέφερε ο κύριος Καρούτζος, που αναφέρθηκε και στο κομμάτι της δικής του ομιλίας. Λοιπόν, εχθές είχαμε μια διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα χρήση και προσβασιμότητα, νέες και νέες προσεγγίσεις, τεχνικές και καλές πρακτικές από το έργο που ονομάζεται Bio2 Care, στο οποίο συμμετείχε η Εθνική Συνομοσπονδία. Και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι σε χρηματοδοτούμενο, είναι στο Ιντερεκ μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Στο διαδικτυακό αυτό πάνελ συμμετείχαν από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και από την Ανατολική Μακεδονία Θράκη συμμετείχε το Σωματείο ΑΜΕΑ όσον αφορά την ΕΣΑΜΕΑ. Από την ΕΣΑΜΕΑ θέλω να σας πω επίσης ότι συμμετείχε μέλος από τη 15μελή Εκτελεστική Επιτροπή. Συμμετείχε ένα μέλος από το 48μελές Συμβούλιο και συμμετείχε και το Σωματείο σαν εκπρόσωπος της ΕΣΑΜΕΑ από τα Σωματεία, το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία της Ροδόπης. Δόθηκε κύρια βάση και συζητήθηκε για την προσβασιμότητα σε ορεινούς δρυμούς, δηλαδή σε μονοπάτια και πράσινο. Οι περισσότεροι εκ των συνομιλητών αυτό ανέπτυξαν, δηλαδή να δημιουργήσουν εκεί που δεν έχουν δημιουργηθεί μονοπάτια προσβάσιμα όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία, γιατί όπως ξέρετε από το Γενικό Καταστατικό Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι υποχρεωμένοι οι θεσμοί, δηλαδή ο πρώτος, δεύτερος και τρίτος βαθμός, να εξυπηρετούν τα άτομα με αναπηρία και να τα φέρουν σε επαφή με όλες αυτές τις απολαύσεις, ας το πούμε έτσι, όσον αφορά τουλάχιστον τον τουρισμό, τα αρχαία μνημεία, αλλά και τα μνημεία φυσικού κάλους, όπως είναι και η θάλασσα. Στο σημείο αυτό ακριβώς η συμβολή μας ήταν η εξής, του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία. Όπως είναι γνωστό, γνωρίζετε μάλλον ότι ασχολούμαι με την ελεύθερη κατάδυση. Ήθελα, βέβαια είναι σχηματίξω, γιατί πολλοί από την Ελλάδα δεν γνωρίζουν ότι η Θράκη έχει και θάλασσα, έχει το Θρακικό Πέλαγος και έχει και θάλασσες μάλιστα αξιόλογες, ειδικά σε αυτούς που κάνουν καταδύσεις προς εξερεύνηση. Στο κομμάτι λοιπόν αυτό αναφέρθηκα και είπα ότι εκτός από τον ορεινό όγκο της Ροδόπης, ο οποίος μπορεί να φτιαχτούν μονοπάτια που θα μπορούν να περπατούν άτομα με αναπηρία, βέβαια αυτό είναι θέμα των Δήμων πάντα έτσι, τα έργα είναι πάντα θέμα των Δήμων, εμείς σαν Εθνική Συνομοσπονδία, σύμφωνα με τον νόμο, είμαστε κοινωνικός εταίρος, απλά γνωμοδοτούμε, ζητάνε τη γνωμοδότησή μας, είναι υποχρεωμένοι μόνο να ζητούν τη γνωμοδότησή μας και οι Δήμοι αλλά και το κράτος. Τους πρότεινα λοιπόν ότι εκτός από τον ορεινό όγκο και τον δρυμό εδώ πέρα της Ροδόπης, ότι έχουμε και θάλασσα η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη, ιδιαίτερα στην περιοχή του Φαναρίου, έτσι, που παρουσιάζει ένα αξιόλογο πυθό γιατί έχει πετρώματα μέσα, έχει βράχια και έχει πλούσια πανίδα και χλωρίδα και πλούσια ψάρια. Αυτό που θα μπορεί να το δει ο καθένας που κάνει καταδύσεις, που ασχολείται με την ελεύθερη κατάδυση. Έτσι. Λοιπόν, πάνω σε αυτό το κομμάτι, εμείς κάθε χρόνο, και εγώ προσωπικά, έτσι, παρόλο που είμαι άτομο με αναπηρία, τέλος πάντων μπορώ να δίνω τη γνώμη μου και τις γνώσεις μου όσον αφορά πώς ένα άτομο με αναπηρία, και το κάνουμε ήδη αυτό το πράγμα, μπορεί να κολυμπάει τουλάχιστον στην επιφάνεια αρκεί να δουλεύουν οι πνεύμονές του, ανεξάρτητα εάν έχει κινητική αναπηρία χέρια-πόδια ή χέρια-υπόδια, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Υπάρχουν τεχνικές
που τους εξηγούμε πώς να κάνουν κατάδυση. Στην κατάδυση έχω και έναν συνεργάτη, ο οποίος εάν θελήσει το άτομο με αναπηρία εκτός από την επιφάνεια που μπορεί να κολυμπήσει με τη μάσκα να βλέπει το βυθό, να θελήσει να κάνει κατάδυση στα 2, 3, 4 μέτρα, μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Αρκεί είπαμε να δουλεύουν οι πνευμονές να είναι σε μια κατάσταση έτσι ώστε να μπορεί να πάρει το ανάλογο οξυγόνο. Αυτά λίγο πολύ ήταν σχετικά εχθές σύμφωνα με το θέμα προσβασιμότητα και προσεγγίσεις έτσι που λάβαν μέρος η ΕΣΑΜΕΑ και όπως είπαμε οι περιφερειακές ενότητες από τα Ιόνια νησιά και από την Κεντρική Μακεδονία και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Μια πολύ ωραία παρουσίαση, να μην ξεχάσω ότι έκανε και ο Δήμος Νέστου, ο οποίος έχει επιδείξει μια πολύ καλή διαγωγή όσον αφορά την προσβασιμότητα και όσον αφορά την επίδειξη της φύσης και προστάτωμα με αναπηρία, αλλά και φυσικά προστάτωμα που δεν έχουν αναπηρία.